Πάμε. Καλημέρα. Καλωσορίζουμε σήμερα τους εκπροσώπους των Συλλόγων των Καλυμνίων της Αμερικής και τον κύριο Έπαρχο. Ήρθαν σήμερα για να μας παραδώσουν να ολοκληρώσουμε την παράδοση του υλικού και του εξοπλισμού προς το νοσοκομείο μας, που είναι εν ώψη του COVID. Τους καλωσορίζουμε, τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους, για τα έδη μας έδωσαν αυτό το χρονικό διάστημα. Κύριε Πακέτη. Ναι, στη συνέχεια, όσων είπαμε στο επαρχείο, εβδομάδα από βάλιο νοσοκομείου, βρισκόμαστε ήδη στο νοσοκομείο μας για να παραδώσουμε. Η πρόεδρος της Παγκαλυμνιακής στον ΗΠΑ, ο συνεργάτης ο ιατρός ο κύριος Μπαλαλής και ο κύριος Ζαγοριάνος, να παραδώσουν το υγειονομικό υλικό το οποίο προσφέρουν στο Βουβάλιο Νοσοκομείο. Ακόμα μια δράση της Παγκαλυμνιακής της Αμερικής, προσωπικά εκφράζοντας όλους τους Καλυμνίους, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, στους ομογενείς της Αμερικής και όλου τον κόσμο για όσα προσφέρουν στο νησί μας. Κύριε Μπαλαλή. Καλημερίζω τον κύριο Λαζαρίδη που συνεργαστήκαμε άψογα για όλο αυτό το διάστημα και τον έπαρχό μας, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ολοκληρώνουμε σήμερα την παράδοση του υγειονομικού και εξοπλιστικού προγράμματος το οποίο συμμετείχαμε εγώ σαν σύμβουλος και η κυρία Κουλιά σαν επικεφαλής της Παγκαλυμνιακής Ενώσεως της Αμερικής, η οποία προσφεύγει 4 σωματεία. Σήμερα δίδουμε 2 ζωτικά μηχανήματα. Προτιμήσαμε μηχανήματα και ελάχιστα αναλώσιμα, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει το νοσοκομείο μας να αναβαθμιστεί. Με κεφαλαία, να αναβαθμιστεί. Βάζοντας και εμείς ένα μικρό λιθαράκι, σας τα παραδίδουμε κύριε διοικητά, κύριε στον Δέλτα Σίγμα, και σε καλή μεριά. Να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτά που παραδίδετε. Τα μηχανήματα είναι ένα μηχάνημα που μετράει αιμοσφαιρίνη για τον σταθμό αιμοδοσίας της χώρας, που νομίζω εκεί γίνεται, και το άλλο είναι ένα monitor, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χειρουργείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φορητές υποθέσεις, ναι. Δηλαδή να μεταφέρει ασθενή κάτω από έλεγχο, αλλά μπορεί να σταθεί και στην ΜΑΦ, την οποία εύχομαι να την δημιουργήσετε εσείς. Μάλιστα. Να το κυρία Κουλιά. Εγώ πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους, που μας στήριξαν από μακριά να κάνουμε αυτό το έργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους από όλα τα σωματεία της Αμερικής, την Πόπη, την Χατζιλέρη, την Ειρήνη από Φλόριδα, την Ειρήνη τη Μακαρούν από Ινδιάνα, τον κύριο Καλουρί από Οχάιο και το Σύλλογο Νέας Υόρκης που αντιπροσωπεύω εγώ. Η Παγκαλυμνιακή της Αμερικής πάντα θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίζει την Κάλυμνό μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τα συμβούλια μας που τρέχουν και βοηθάνε. Και ο κύριος Ζαγοριανός, γιατί και εκείνος τρέχει. Ο κύριος Ζαγοριανός, πολλά χρόνια υπήρξε αντιπρόεδρος Καλυμνίου Νέας Υόρκης. Έκτοτε είμαι στην Καλυμνίου ή την Αθήνα. Ενδιαφέρομαι και συνεργάζομαι ιδιαίτερα με το Σύλλογο Καλυμνίων της Νέας Υόρκης και προσπαθώ να προσφέρω τα καλύτερα. Έχει γνώση ο κύριος Ολυμπίτης καθώς και ο κύριος Λαζαρίδης. Mm-hmm. Τρέχουμε, βοηθάμε και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους απαταχού Καλυμνίους. Και ο κύριος Ολυμπίτης θα μας πει μια κουβέντα. Εγώ καταρχήν θα καλωσορίσω την Προεδρίνα μας, η οποία είναι πάντοτε δίπλα μας στην προσφορά της για το νοσοκομείο της Καλύμνου, όχι μόνο, σαν και πρόεδρος που είμαι τώρα, είμαι αντιπρόεδρος εδώ, σαν πρόεδρος των ΑΜΕΑ, είναι πάντα δίπλα μας, μαζί με τον Λευτέρη και το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον Λευτέρη τον Τσάπο, χρόνια μας το έχετε πει, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε καλά τις διακοπές σας. Προεδρίνα μου, εσένα λέω, να περάσετε καλά. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε για όλα, για την Καλύμνο και για όλα τα θέματα. Κύριε Πηλήρη, εσείς. Η καρδιά των Καλυμνίων εκτός Καλύμνου χτυπάει πιο δυνατά από τους εδώ. Το έχουμε ζήσει και από τα μέλη των οικογενειών μας και τώρα με τους συμπατριώτες μας που είναι τόσοι λαχτάρα τους που μετουσιώνουν αυτή την αγάπη σε ουσιαστική προσφορά για την ποιότητα ζωής των εδώ, για το μέλλον των παιδιών μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.